Εδώ είμαστε. Ανάλυσέ το. By repress.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι πεσμένος? Όχι, είμαι μια χαρά. Είσαι πεσμένος, σίγουρα. Το αντιμετωπίζεις? Διανύω μια κοιλιά κι εγώ. Και εσύ? Είναι... Και συμμεριζόμαστε το προβληματισμό σου, ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ιδιότητα μέσα στη σεζόν. Κυνηγάνε λοιπόν τον Μάτε, τον κυνηγάνε εδώ όλοι. Θέλει να ξαναγίνει ποδοσφαιριστής και δεν του δώσει την άδεια η ΕΠΟ. Αν ήταν η ΕΠΟ του Ολυμπιακού, φίλε, όλα γίνονται. Δεν μπορεί να γίνει υπηρεσιακός προπονητής. Υπηρεσιακός παίκτης. Υπηρεσιακός παίκτης, δεν φίλε. Πώς είναι, παιδί μου, υπηρεσιακός προπονητής. Μήπως είναι διπλή ιδιότητα γι' αυτό και προπονητής και παίκτης απαγορεύεται? Ναι, απαγορεύεται. Μην φας καμία θέση εργασίας. Αυτό. Απαγορεύεται. Και να αλλάζει μόνο στην αρχή του χρόνου πρέπει να πάρει την απόφαση. Ή προπονητής ή παίκτης. Τώρα σου ήρθε να παίξει, δεν φίλε, κάτσε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε κυνηγάει το κατεστημένο. Τι θα πει, σου ήρθε, τι σου ήρθε πάνω στην τρέλα, τι είσαι στον όγκο. Τι... Ναι, φίλε, θέλω να παίξω μπάλα ξαφνικά. Τώρα, εγώ άμα πάω παίξω μπάλα, δεν έχω δελτίο πουθενά, δεν μπορώ. Εσύ, έχω δύο ποιητικά λεπτά. Θυμάμαι τον Κετσπάγε από τότε που έπαιζε στην Ανόρθωση. Ε. Και προπονητή και παίκτη, όταν ξεκινούσε την προπονητική του καριέρα. Ναι, και άλλα παραδείγματα έχουμε. Γιατί κούρασε. Εδώ στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι. Στην Ελλάδα είχαμε κανέναν. Είχαμε κι άλλου. Πιθανότητα να είχαμε, αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται εμένα. Θα μας βοηθήσει το κοινό μας λοιπόν να μας πει το κοιτό ποιος ήταν παίκτης προπονητής. Είτε με μήνυμα στο 54526 FM κενό και μήνυμα, είτε στην σελίδα στο Facebook. Τα post μας τα βλέπετε, τα βίντεο τα βλέπετε. Εκφράζεστε ελεύθερα, εκφράζεστε καταλλήλως και το συζητάμε. Repress.gr. Γίνεται μέλη. Εμείς μπαίνουμε εδώ να δούμε αν θα μας βοηθήσετε στην ποδοσφαιρική κουβέντα που κάνουμε. Είμαστε σε μια περίεργη εβδομάδα, γιατί είναι η μόνη που έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Είναι άλλο να είναι η εβδομάδα με παιχνίδια κυπέλου και άλλο, και άλλο αγωνιστική. Και αυτό διότι αλλάζει κατά πολύ τα όσα περιμένουμε να δούμε στο το ερχόμενο, το προσεχές μάλλον Σαββατοκύριακο, που ξεκινάνε τα ντέρμπι. Κατά τα ψέματα, νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική, αν είχε λίγο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για τους πρωταγωνιστές, θα ήταν πρόβλημα. Εάν ήταν ανάποδα οι αγωνιστικές. Εάν δηλαδή μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, έπαιζε Ατρόμητος, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, γιατί βάζω την τετράδα και βάζω μέσα τον Ατρόμητο, γιατί ο Ατρόμητος πέρυσι έδειξε ότι είναι ρυθμιστής των πραγμάτων. Ξεκάθαρα. Με τα αποτέλεσματα που πήρε. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος και πάλι δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό. Πάλι κέρδισε την ΑΕΚ εκτός. Πάλι κέρδισε την ΑΕΚ. Νομίζω ότι εκεί καθάρισε και η ΑΕΚ, νομίζω, για την πρωτιά. Εκεί ήταν το σοκ της. Το μεγάλο. Ναι, ότι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Από το Champions League. Και είναι και ψυχολογικό δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παίζω με την ίδια ομάδα. Σε κλεισμένο το θυρών και πάλι βρίσκεται τον τρόπο να μην κρυβεί. Και με εμφαντικό τρόπο στο τέλος. Δηλαδή είναι με δύο γκολ στο τέλος. Όχι ότι ένα και πίεσα, δεν πήγε γκολ να γίνει το χ κτλ. Ναι, ή όχι ένα και μετά κλείστηκα πίσω να πούμε λες και ναι. Δεν υπάρχει αύριο και μετρούσα λεπτά, δευτερόλεπτα. Αν λοιπόν είχαν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ πιο δύσκολο έργο μεσοβδόμαδα, θα ήταν πολύ μυστήρια αγωνιστική. Ενώ όλοι έχουν εντός έδρας παιχνίδι. Ναι, με ομάδες που... Βατούς αντιπάλους. Ναι. Με ομάδες από αυτές που διαλέγουν παιχνίδια. Δεν είναι κακό να διαλέξεις παιχνίδια. Όχι, μετράς τις δυνάμεις σου και ξέρεις που μπορείς να κάνεις τι. Ανοίγω παρένθεση. Τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν μια μεγάλη κουβέντα ότι οι μικρότερες ομάδες, τέλος πάντων οι ομάδες από το 8 και κάτω, ξεκούραζαν παίκτες με τον Ολυμπιακό και τους έβαζαν στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ. Ο στόχος μιας ομάδας που θέλει να γίνει πρωταθλητρία είναι να υποχρεώσει αυτές τις ομάδες να πούνε ότι ξέρεις τι, θα ξεκουράσω και με τον ΠΑΟΚ, το έχω χαμένο. Θα ξεκουράσω και με την ΑΕΚ, το έχω χαμένο. Αυτή είναι η αλλαγή επιπέδου για μια ομάδα, είναι να βάλει στο μυαλό αρκετών ότι αυτό το παιχνίδι στο προγραμματισμό μου δεν το έχω. Δεν το έχω ούτε καν να το χτυπήσω, να ξοδέψω δυνάμεις. Κάποιοι το παρεξηγούν αυτό, αλλά ποδοσφαιρικά είναι σωστό. Λίγοι το καταλαβαίνουν στο κοινό, το ποδοσφαιρικό κοινό. Και αυτό, αυτό είναι το θέμα. Για να πει ο ΠΑΟΚ ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού, σημαίνει ότι υποχρεώνει και αυτός ομάδες να σκέφτονται όπως σκέφτονται στα παιχνίδια τους ή όπως σκεφτόταν τα προηγούμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ισχύει σιγά σιγά αυτό. Γιατί και με τον ΠΑΟΚ πλέον επιλέγουν οι ομάδες να μην βάζουν.
Γενικά είμαστε σε μια φάση πλέον που αυτά τα παιχνίδια θα χρησιμοποιηθούν εκτός από τους βαθμούς και για να εντάξεις κάποιους παίκτες, να φρεσκάρεις κάποιους άλλους. Δηλαδή είδαμε την απόφαση του ΠΑΟΚ να κτίσει την ποινή του Βιερίνια. Το λογικό, νομίζω όλοι το σκεφτήκαμε όταν είδαμε το Βιερίνια να παίρνει κάρτα και ξέραμε ότι είναι η τέταρτη. Ναι, και είναι η ευκαιρία λοιπόν για τον Γιαννούλη να μπει. Εικάζω ότι θα μπει ο Γιαννούλης και ο Τόσκα. Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία να τον εντάξει στην ομάδα ο Λουτσέσκου. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Μάτος έχει ξεκουραστεί αρκετά, δεν έχει θέμα να ξαναπαίξει. Πλέον στο μυαλό του Μάτος είναι το φορμάρισμα. Από την άλλη, υπάρχει ένα θέμα με τον Γκάνιας που αν δεν παίξει, πιθανότητα να δούμε και το Μίσιτς στο αρχικό σχήμα, αν δεν πάει σε δίδυμο Μαουρίτσιο Καντουρί. Ναι. Κάτι το οποίο το είδαμε μόνο σε παιχνίδι Κυπέλλου μέχρι τώρα, δεν το έχουμε δει σε παιχνίδι πρωταθλήματος, στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει η επιμονή του Λουτσέσκου για τον Καντουρί. Αφού είναι πιο all around παίχτης που διαθέτει, πώς να τον αφήσει να φύγει. Για μένα θα ήταν έγκλημα. Ξέχωρα αν οι κοινοί μας φίλοι κράζουν τον Καντουρί. Πρωταθλητισμό κάνεις ακόμα και με πανάκριβα μπαλώματα. Όσο υποτιμητικό μπορεί να ακούγεται αυτό για τον Καντουρί, το μπάλωμα, το να βοηθάς την ομάδα σου σε συγκεκριμένα παιχνίδια, σε συγκεκριμένες θέσεις, είναι και αυτό μέρος ενός πλάνου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι με τον Καντουρί που το εκράξει μου. Ωραία. Στο εκπληκτικό project Santos υπήρχε ένας Καντουρί της εποχής, ο Ολιβιέ Σολέν, εντάξει, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έδινε μια ισορροπία σε μια πλευρά και γενικά έπαιζε 100% τακτικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, χωρίς αθλητικά στοιχεία, χωρίς τίποτα. Μόνο και μόνο για να δημιουργεί τις συνθήκες για τον Λίνο. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεται. Απλά το συμβόλαιό του και το όνομά του έτσι, στην αγορά του ποδοσφαίρου. Με πρόλαβε ο Θωμάς. Το γεγονός ότι ο Καντουρί παίρνει. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Τα οποία δεν τα πληρώνουμε εμείς οι τρεις, ούτε αυτοί που σχολιάζουν. Και ήρθε με βαρύ βιογραφικό. Ναι, τα πληρώνει ο Ιβάν Σαββίδης. Και επειδή στο μυαλό των περισσότερων ο Καντουρί είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει assist, θα δώσει goal, θα έρθει, είναι extreme, όχι παίζει και δεκάρι. Το να κάνει χαμαλίκι μειώνει την αξία των πραγμάτων που δίνει, ενώ ουσιαστικά άμα παίζει ένας, τον θέλεις για extreme και παίζει extreme, σου κάνει. Άμα θέλεις έναν για χαμαλίκι και σου κάνει το χαμαλίκι, σου κάνει. Το πώς θα το πληρώνεις είναι δικό σου θέμα, πρόβλημα, όπως θέλει κανείς να το πει. Δεν είναι το πρόβλημα του προπονητή το οικονομικό. Ο προπονητής είναι ένα πρωί του Καντουρί στην προπόνηση. Δεν το ρώτησε πόσα παίρνεις, αδερφέ. Του είπε, για να σε δω τι κάνεις. Ωραία. Τον θυσίασε γιατί πήρε και το Μαουρίτσιο μαζί ο ΠΑΟΚ τότε. Για μένα είναι οχτάρι, ξεκάθαρα, ο Καντουρί. Και τώρα βρίσκεται ένα ρόλο αντί Σολέν. Αλλά παράλληλα μπορεί ο Σολέν, όπως στην Κωνσταντινούπολη, ο ΠΑΟΚ τη μεγάλη πρόκριση επί της Φεντέρ, την πήρε με Σολέν αμυντικό χαφρόγο της αποκλήσης του Βιτόλου. Ο Καντουρί δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη Σολέν, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Απλά κοστίζει περισσότερο. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα. Ναι. Όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ τότε έκανε 12 εκατομμύρια ευρώ και τώρα κάνει 35. Όλοι είναι επί 3. Ο Μαουρίτσιο παίρνει 1,5. Ο Βιτόλο παίρνει 600. Ωραία. Ο Γκαρσία παίρνει 5,5. Στο κέντρο της άμυνας, ξέρω εγώ, είναι η μόνη φάση που είναι τα ίδια συμβόλαια. Ο Σνάος είναι 120 και ο Μάτος παίρνει 700. Ωραία. Ο Λίνο έπαιρνε 250, ο Άντρη παίρνει 1,3. Δηλαδή, να τα βάλουμε και λίγο σε μια σειρά. Σημασία έχει το χορτάρι. Το χορτάρι έχει σημασία. Για να κλείνουμε λοιπόν την κουβέντα Καντουρί, που δεν είναι και πολύ εμπορική, θα την πω, βάλτε στο μυαλό σας ότι ο Καντουρί είναι ο Σολέν της εποχής. Έτσι όλοι θα το αποδεχτούν. Αν όχι όλοι, περισσότεροι. Προκαλείς τώρα τον άνθρωπο της βάσης μας. Βλέπω να μπομβαρδίζεται το κινητό σε λίγα δευτερόλεπτα. Σταύρο. Ποιος δε. Μπροστά του δεν βλέπει. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ τον αγαπάω, εντάξει, αδερφός. Ωραία. Και ό,τι και να λέει, ακόμα και αν διαφωνώ, προσπαθώ να το δω από τη δική του πλευρά. Πάντα το κάνω αυτό. Και για πράγματα που διαφωνούμε, όπως συγκεκριμένο. Ναι. Εγώ όμως υπολογίζω, επειδή είμαι μεγαλύτερη τάνα από αυτόν, υπολογίζω και άλλες παραμέτρους. Π.χ. ποιος θα έπαιζε αν δεν έπαιζε αυτός.
τι θα συνέβαινε αν δεν, ξέρω εγώ, δεν έπαιζε αυτός. Το πάω αλλού. Κάνουμε κουβέντα πολλές φορές για την αμυντική μετάβαση. Ξέρεις και άλλα κομμάτια του παζλ. Ναι, κάνουμε κουβέντα για την αμυντική μετάβαση. Ωραία, βεβαίως. Θέλω και κάποιον που να μην την πουλάει εύκολα εκεί. Ναι. Γιατί μετά έχουμε θέμα. Ναι, γιατί ο Καντουρί είναι από τους παίκτες που όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν το φοβάσαι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ναι. Την προστατεύει πάρα πολύ. Ναι. Έχει το σώμα. Ναι. Έχει και την τεχνική. Ναι. Αν η κουβέντα γινόταν για καλοκαίρι, όλο αυτό με τον Καντουρί. Θα συμφωνούσα μαζί του. Ναι. Γιατί και υπάρχει και αυτή η δεύτερη μεγάλη παράμετρος. Να αποτρέψουμε χρονική στιγμή. Να σου πω, προτιμώ να μην πας κατευθείαν με σουρλομαδίες στη Σταυρούπολη. Κατευθείαν. Γιατί εμείς σκεπτόμαστε σαν τον προπονητή. Δεν σκεφτόμαστε σαν τον κόσμο. Ναι. Όταν εγώ έχω δει τον Ρί και σε πέντε ασκήσεις σε Ρί να μην καταλαβαίνει την άσκηση. Εσύ άμα θες είσαι οπαδός και θες να βλέπεις τρίπλες και τέτοια, πήγαινε. Έχει Harlem Glow, πώς λέγονται αυτοί. Harlem Glober Trotter, πώς σου λέγανε. Αυτή εδώ, ναι, αυτή εδώ πήγαινε να δεις Harlem. Εγώ χωρίς να πάρω ποτάθλημα δεν είχε γνωρίσει ακόμα η Δήμητρα Λιάννη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο ποτάθλημα, ναι, δεν είχε γνωρίσει. Δεν είχε γνωριστεί ακόμα. Δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο χέρι-χέρι. Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων, πάμε στα επόμενα θέματα μας. Τι κάνουμε, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ποια επλησιάζει. Γιατί θεωρούμε την αγωνιστική που έρχεται. Ναι, ότι δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα χάσει βαθμό από τα Γιάννενα, δύσκολα η ΑΕΚ θα χάσει βαθμό από το Λεβαδιακό, δύσκολα ο Ολυμπιακός θα χάσει βαθμό από τη Λάρισα. Γιατί όλοι παίζουν εντός έδρας. Ναι, το δύσκολο είναι ως απίθανο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή αυτή η τριάδα τι σου δίνει, 1,60, 1,70. Αυτή η τριάδα με άση και over 1,5 το μάτς, δηλαδή να μπουν δύο γκολ σε αυτά τα μάτς. Κάτσε τώρα που του δίνει 2,38. 2,38. Ή 30. Την Κυριακή το βράδυ, έτσι. Άσος και over 1,5 δηλαδή. Άσος και over 1,5. Όχι τη ομάδα του μάτς. Όχι να βάλει δύο γκολ η ΑΕΚ, too much. Εγώ θα το κάνω να βάλει δύο γκολ η ΑΕΚ, δύο γκολ ο ΠΑΟΚ, δύο γκολ. Άλλο θέμα. Ο Άσος και under 3,5 του ΠΑΟΚ είναι στο 1,75. Όχι, over 3,5 δεν πάει. Under 3,5. Under 3,5. Άσο και under 3,5. Το 1,02,03,0, αυτό λες. Ναι. Πολύ σοφό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Εγώ την κουβέντα για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη ξεκινάω με το αν η ΑΕΚ θα κατέβει με 30 τετράδα, γιατί ακόμα δεν το έχω σίγουρο στο μυαλό μου. Δεν ξέρω γιατί. Τι πιστεύεις ότι συμφέρει. Την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ ξέρει να παίζει με τετράδα, αλλά όταν ζορίστηκε και έπρεπε να σουλουποθεί και να πάρει αποτελέσματα γιατί δεν είμαστε καλά, γιατί ο προπονητής ένιωθε ότι μπορεί να φύγει, γιατί οι παίκτες το καταλάβαιναν αυτό και ξεκούραστοι επέστρεψαν, γιατί βάζω και αυτό το κομμάτι, έκανε κάποια μάτς με τριάδα και τα πήρε με σχετική ευκολία. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να βγει και στο και από το μυαλό των χωρίς top αντιπάλους, βέβαια, πριν τη Τρίπολη που την έπαιζε εντός. Χωρίς top αντιπάλους, 100-0 μαζί σου. Ναι. Νομίζω πως δεν θα επιλέξει όμως ο Μαρίνος Ζουνίδης σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Προσωπική μου εκτίμηση. Γιατί το λες αυτό, Θωμά? Νομίζω ότι έτσι δείχνει ότι σέβεται περισσότερο τον αντίπαλο. Αξίζει βέβαια σεβασμό αυτός ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι για το μυαλό των παικτών του δεν θα το επιλέξει ο Μαρίνος Ζουνίδης. Θα πάει σε ένα πιο εμπορικά, έτσι, και για το κοινό επιθετικό σχηματισμό. Το έχει στο μυαλό του ένας προπονητής αυτό το πράγμα? Δηλαδή έχω ένα στόχο. Ξεκάθαρα. Έχω ένα στόχο. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει οποιοδήποτε. Εγώ θέλω να πάω σε αυτό το στόχο. Ο παίκτης του. Ο παίκτης του. Εάν έχει το παίκτη μαζί. Μπορεί να τον πείσει ότι με 3-5-2 εμείς παίζουμε ανοιχτά και δεν φοβόμαστε τον αντίπαλο και δεν το σεβόμαστε και είμαστε καλύτεροι. Μπορεί να το περάσει τον παίκτη του. Ο παίκτης θέλει να ακούσει από τον προπονητή ότι έτσι θα κερδίσουμε. Το αν αυτό είναι με 6-3-1, δεν θα έπρεπε να τον απασχολεί. Θεωρητικά μιλάω πάντα έτσι, γιατί δεν υπήρξε ούτε παίκτη του. Εγώ από την Κυριακή το βράδυ στην Ελλάδα. Άσο και ο Βενανάμιση και τα τρία. Από την Κυριακή το βράδυ στο Άγιο. Το έχει στείλει. Ναι, ναι, το είχα ψάξει. Γιατί μπήκα στο τρυπάκι του να δω over και λέω όχι, ρε. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει 2-0 τη Λάρισα, γιατί να τρέξει. Και μετά η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν κάνουν 2-0 στα παιχνίδια του,
δεν θα τρέξουν ενώ θα σκοτωθούν την Κυριακή. Ναι. Δούλεψα λίγο με αυτό το τρόπο. Είναι και τα 2 με 3 γκολ, να ξέρεις. Δούλεψα με αυτό το τρόπο σκέψης. Είναι και φίλοι μεταξύ τους όλοι. Δεν πάνε να τους ξεφτυλίσουν. Και ο... Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξέρω, ο κύριος Κούγιας εκεί στο Καρτάνι. Είμαστε όλοι μαζί. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ας πιάσουμε λίγο την ΑΕΚ. Ανάποδα, όχι από πίσω προς τα μπροστά. Μπροστά. Τι περιμένουμε να επιλέξει ο Μάρινος Σουζουνίδης. Σίγουρα τον Πόνσε. Πόνσε, Λιβάγια. Σίγουρα τον Λιβάγια. Μπακασέτα, Μάνταλα από πίσω. Κι άλλον. Λέω, άρα, αυτό που μας οδηγεί, σε τι σχηματισμό. 3-5-2. Λέω. Αλλιώς δεν χωράνε όλοι, πώς θα χωρίσουν. Αν πάει ο Μάνταλο στο 8. Αυτό, θα βάλει Μάνταλο στο 8. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να τραβήξει ο πίσω. Με Χαρανόπουλο, Μάνταλο και τελικά χαφ. Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Ναι. Αν δεν το έχει ξανακάνει, ειδικά αν δεν το έχει ξανακάνει. Αν το έχει ξανακάνει, θα το συζητούσα. Δεν το ξανακάνει, νομίζω, όλα σε φάσεις αγώνα και όχι ως κεντρική στρατηγική. Γιατί αν και ο Μάνταλο σε εκείνη θέση του, αν είχε ένα εξάρι που βαράει. Ένα aggressive. Για μένα οχτάρι. Ο Μάνταλο. Ναι, πότε το καταλάβει. Πότε θα το καταλάβει και ο ίδιο. Όταν δεν θα έχει τα τρεξίματα. Αυτό. Για το 10. Ναι, ούτε πάλι έχει την ταχύτητα για το 10. Περισσότερο με μυαλό κινείται παρά με. Αυτό έχει να φέρνει απλά την μπάλα και στο πλάι, να συγκλίνει, να δημιουργεί έτσι. Ναι. Και είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ έχει παραδοσιακά σε μεγάλα παιχνίδια προβλήματα στην πλάτη του, ανάμεσα στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή. Το πώς θα αντιμετωπίσει ένα παίκτη που ξέρει πολύ καλά να κινείται. Όπως ο Μάνταλος. Γιατί και θα κινείται και ο Μπακασέτας εκεί. Εδώ είναι και το. Και πολύ ενδιαφέρον. Η αίσθηση που μπορεί να δημιουργηθεί από την παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα τελευταία. Το δίδυμο Σάχοφ Μαουρίτσιο παραμένει εργό. Δεν αλλάζει αυτό. Το δίδυμο Σάχοφ Μαουρίτσιο φάνηκε λιγότερο αργό για να το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Διότι ο ΠΑΟΚ έτσι πως πίεζε, μείωσε πολύ τον χώρο ευθύνης τους. Mm-hmm. Και ειδικά του Σάχοφ. Κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις εύκολα στην Τούμπα που δεν παίρνει ο άλλος πολλά ρίσκα και δεν ανεβάζει πολλούς παίκτες. Παρότι όφη ανέβασε, αλλά του πήγε. Υπήρχε ο Πανιόνιος, ο οποίος κάποια στιγμή πίεσε ψηλά, αλλά δεν μπόρεσε να το συνεχίσει γιατί έμεινε με 10 παίκτες. Mm. Και υπήρχε ο όφη που προσπάθησε να πιέσει ψηλά, αλλά το έκανε. Με περίσσιο θράσος. Δεν είχε τα υλικά να το κάνει, δεν είχε τον τρόπο να το κάνει. Ούτε τη συνοχή, ούτε τα ατομικά χαρακτηριστικά είχε. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κλείσει τους Σάχοφ και με ορίσει να τους βγάλει εκτός. Είχε δύο ίδιες κόπιες κεντρικών μέσων, το Μεγιάδο και τον, και τον Άστο. Και τον Άστο, με 10 κλάσεις κατώτερη ποιότητα, βέβαια, από του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, άρα που χρειάστηκε να τρέξουν και ούτε έτρεξαν πολύ, ούτε και έτρεξαν σωστά να καλύψουν μέτρα. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερες δυνάμεις για τον Μαουρίτσιο και τον Σάχοφ να κάνουν πράγματα, να τα κάνουν σε χώρο στον οποίο ήταν πιο εύκολο να τους βγει για να συνδεθούν με τους μπροστά τους. Mm-hmm. Άρα όλα φάνηκαν πάρα πολύ καλά. Όπως είδαμε, βάλαμε και στο βίντεο στη σελίδα του repress.gr, φαίνεται τι έγινε στο ΠΑΟΚ Όφη ξεκάθαρα. Εκεί ήταν το κλειδί. Ο τρόπος που πίεσε ο Όφη και ο τρόπος που έσπασε ο ΠΑΟΚ την πίεση αυτή. Και η τελευταία φάση που έβαλε ο Γκουρού, τελευταία φάση που έβαλε ο Γκουρού, είναι και το τι σημαίνει όταν πας να κάνεις το ίδιο εσύ σαν ΠΑΟΚ και δεν περνάει πάσα και σκοράρει ο ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Όφη να σπάσει την πίεση του ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και ότι είναι τεράστιο ρίσκο να πάει ο ΠΑΟΚ με Σάχοφ Μαουρίτσιο. Κάτι το οποίο θα το δούμε πιθανότητα, γιατί ο Κάνης έχει ένα θέμα με τη γάμπα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν υπάρχει θέμα με τη γάμπα δεν είναι λόγω αποτρίχωσης. Ναι. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα πιάσουμε και Παναθηναϊκό. Και επιστρέφουμε λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί η κοιλιά του είναι μεγάλη. Η κοιλιά του θυμίζει κόρκα. Εγώ δεν ήθελα να το πω έτσι, προσπάθησα να το αποφύγω. Εντάξει, δεν πειράζει. Φίλε, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Ανάλυσε το bypress.gr. Πού θα βρούμε καλύτερα, πού θα βρείτε καλύτερα. Όχι, καλύτερα θα βρούμε. Εντάξει. Είναι αυτή η σφήνα στην εκπαίδευση. Την ποδοσφαιρική που την έχουμε ανάγκη εμείς κυρίως, αλλά και το κοινό. Είναι μια ωρίτσα που δεν κουράζει. Κανονικά δεν είναι νεράκι, περνάει κανονικά. Την έχουμε ανάγκη γιατί λέμε ότι ασχολούμαστε με την αθλητική δημοσιογραφία και με το ποδόσφαιρο και μερικές φορές καθόμαστε. Ναι, ρε φίλε, ωραία, ναι, ασχολείσαι με αυτό.
Για ποδόσφαιρο πόση ώρα μίλησες μες τη μέρα? Και η πρώτη αντίδραση είναι αυτό το γέλιο. Θωμά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι τραβάμε. Είναι αυτό το γέλιο. Ξέρεις πόσα θέματα την ημέρα άσχετα με το ποδόσφαιρο να ασχοληθούμε. Άσχετα. Και δεν μιλάμε για προσωπικότητες τώρα που δεν θέλω. Δηλαδή σε κάποια άλλη έκφαση της ζωής μας δεν θα δίναμε ένα δευτερόλεπτο σημασία. Και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει το ανάλυσέ του, είναι η ψυχοθεραπεία μας. Ωραία. Το άλοθη μας απέναντι στο κοινό. Εντάξει. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για μπάλα. Πιάνουμε τον Παναθηναϊκό. Το project Μωρά του Δόνη αρχίζει και φθήνει. Κάτι αναμενόμενο ως ένα βαθμό, εντάξει. Αναμενόμενο. Κάποια στιγμή θα έρχονταν και αυτή η κατάσταση. Και υπάρχουν ξεκάθαρα ποδοσφαιρικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Τους ανέλησες το μα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, τον Γιώργο Δόνη, ήρθε ο καιρός που αρχίζουν και αυτοί οι παίχτες οι οποίοι προερχόμενοι είτε από ΚΑΠΑ 20 είτε από χρονιές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Γενικά παιδιά που είναι στην ηλικία των ΚΑΠΑ 20. Ναι, δεν αυτό. Δεν είχαν μεγάλες παραστάσεις επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Για το ελληνικό ποδοσφαίρο είναι μικρή, δεν θα έλεγα ιδιαίτερη μικρή έτσι μωρά. Για την Ελλάδα είναι μωρά. Ήρθε λοιπόν αυτή η χρονιά η οποία τραβάνε όλο το κουπί για την ομάδα τους. Τα λεπτά συμμετοχής δηλαδή του Χατζηγιοβάνη, του Μπουζούκη, αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν αντίκτυπα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή βλέπεις έναν Γιάννη Μπουζούκη να θέλει και να μην μπορεί. Λογικό ήταν αυτό να συμβεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι οι 2-3 πιο έμπειροι που τους περίμενε και η ομάδα και ο προπονητής να βοηθήσουν λίγο παραπάνω. Δεν δίνουν έτσι το κάτι τώρα που χρειάζονται για να μην φανεί αυτή η κοιλιά, αν θέλουμε να σας πούμε. Πάνω σε αυτό που είπες, έχει να κάνει και με την προσωπική διαχείριση του κάθε αθλητή. Δηλαδή, το έλεγα και χθες, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν βγει σαν να γύρισαν από την διακοπή του πρωταθλήματος για τζίλο Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, απαλλαγμένοι, ξεκούραστοι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει καθίσει το ίδιο διάστημα και βγάζει κούρ. Είναι θέμα διαχείρισης ρόστερ που έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας και πάνω κάτω ξέρουν και οι περισσότεροι παίκτες να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους. Είναι θέμα και επίσης ψυχολογικής που οι μεν κάνουν τον αθλητισμό και το ξέρουν και οι δε ξεκίνησαν μια χρονιά που πάει και ξαφνικά τους είπαν όπα να πάμε λίγο καλά στο κύπελο και να μπούμε πετάδα στο πρωτάθλημα. Και αυτό το βάρος δεν μπορούν να τους σηκώσουν. Συζητούσα για αυτό το θέμα με έναν φίλο μου, ο οποίος άρχισε να μας ακολουθεί έτσι, αρκετά φανατικά και να τον προβληματίζουν πιο πολλά ποδοσφαιρικά θέματα. Ο παδός του Άρη είναι αυτός. Και μου λέει: εγώ θέλω, ρε φίλε, από την ομάδα του Παναθηναϊκού που τη βλέπω και έγινε συμπαθής τέλος πάντων στο ελληνικό κοινό, να έχει περισσότερα τρεξίματα. Και καθίσαμε να το αναλύσουμε. Του λέω: πώς να έχει περισσότερα τρεξίματα ο Μπουζούκης? Πώς να έχει περισσότερα τρέξιματα ο Χατζηγιοβάνης όταν παίζουν 120 λεπτά την Τετάρτη με τη Λαμία? Ναι. Και ξαναπαίζουν τώρα. Και παίζουν όλη τη χρονιά αυτοί. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Εδώ θα σου πω εγώ λοιπόν ότι αν ήταν οι πιο έμπειροι παίκτες και διαβάζαν καλύτερα το παιχνίδι. Αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει από το 3 με παίκτη λιγότερο. Λίγο στο περπατητό και όταν χρειαστεί όταν να είμαι φρέσκος. Να ψάξω να κάνω 10 λεπτά. Αυτό που είπε Σταύρο είναι η μαγική λέξη, η εμπειρία. Και από εκεί και πέρα, για να προσθέσω σε αυτό που λες για τους έμπειρους παίκτες του Παναθηναϊκού, πλην του Ινσούα που μέσα στη βλακεία του και τη δέλα του. Ωραία, τον αποτύπωσες, αλήθεια. Ναι, αποτελεί μια σταθερά. Είναι πειραγμένος. Ναι, είναι. Είναι ίδιος με τον αδερφό του. Ίδιος με τον αδερφό του. Ποιος μου έλεγε ότι συνάντησε τον αδερφό του και πάθε σοκ? Ότι ακόμα και το περπάτημα. Στην Γερμανία πήγε ο αδερφός του. Ναι. Εκτός από αυτόν που είναι μία σταθερά, μέσα στα κουσούρια του σου δίνει αυτό που έχει, λέω εγώ, ο Κολοβέτσιος για μένα είναι μια περίπτωση γεμάτη αστάθεια, γι' αυτό δεν έκανε και καριέρα. Δεν σου είχε μίλει. Έχω την εντύπωση ότι ο Κολοβέτσιος έχει ταβάνι και το ταβάνι το είδαμε στον όχι και τόσο καλό Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό που ψαχνόταν. Ναι. Ο Κουρμπέλης που είναι παίκτης ισορροπίας, νομίζω ότι μετά την περιπέτειά του φεύγω, μένω καλοκαίρι, πάω Σαμπτόρια και τελικά μένω σε ένα project το οποίο δεν έχει να μου δώσει και πολλά ποδοσφαιρικά. Είναι αλήθεια, γιατί είμαι αναγκασμένος να κάνω χαμαλίκι. Το έχει χάσει λίγο. Εντάξει, σταθερός είναι. Μπορεί να μην δίνει το κάτι παραπάνω, αλλά θα έρθουν οι μέρες που θα το δώσει. Δηλαδή και προχτές είναι μέσα σε δύο φάσεις κομβικές. Δεν το έχει το πρόβλημα. Στο τέλος δεν το έχει, όχι. Αλλά. Άμα δεις καρδιά του, νομίζω έχει ένα γκολ.
Ούτε την εντάξει, έπαιζε και στόπερ το αρκετό διάστημα. Στην Τρίπολη για να το πουλήσουν. Ναι. Άλλο έγκλημα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εκεί τώρα ξεκινάμε και στο θέμα διαχείριση του προπονητή. Πάμε και στο Μουνιέ. Εγώ εκεί έχω. Αυτό. Πάμε στο θέμα διαχείριση. Δεν αντεξέφτασε το Μουνιέ. Δεν μα Μουνιέ, το λέγαμε πριν. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Λέγαμε πριν για συμβόλαιο για τον Καντουρί και αυτά περιμένει. Περιμένω κι εγώ από τον Μουνιέ που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο και έχει μια ποδοσφαιρική αξία. Να μπει μέσα και να μου κάνει 2-3 φάσεις. Να κουβαλήσει τα παιδιά. Με την ποιότητά του. Να τα κουβαλήσει, ναι. Πού την είδαμε την ποιότητά του, και δεν το καταλάβει. Έχει μια ταχύτητα. Έχει ένα σμέναν. Δεύτερη ζωστή. Δεν θυμάμαι εγώ. Δεύτερη ζωστή. Οι τραυματισμοί τον έχουν αφήσει πάρα πολύ πίσω. Ναι. Σαν να τον έχει παρασύρει εδώ μπαίνω να παίξω αγκαρία, ξέρω. Όχι ότι είναι αδιάφορο, αλλά. Στο τι μυαλό ξέρω. Είναι όλα. Στο είναι όλα στο μυαλό, είναι ψυχολογικό. Στο μυαλό του είναι όλα. Ενώ Μακέντα. Τη δουλειά την παλεύεται. Και γι' αυτόν συζητούσα. Με εντυπωσιάζει σε κάθε αγώνα. Δεν ξέρω πόσα φορ το κάνουν που νιώθουν και τη σιγουριά τη θέση του. Θα φύγει πάσα κλασική κατοχή μπάλα τη ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα για λίγο. Πάσα το στόπερ πίσω στον τερματοφύλακα. Κάνει τουλάχιστον 4-5 σπριντ σε κάθε αγώνα. Πίεση στον τερματοφύλακα. Μου δείχνει ότι δεν είναι αδιάφορο. Αυτή η λεπτομέρεια για μένα πολλά, που έχω παίξει έστω και αεραστεχνικά. Μου δείχνει ότι δεν είναι αδιάφορος. Είναι πολλά και είναι και σημαντικά για την καταπώνηση του αθλητή. Βέβαια. Δηλαδή και αυτός είναι πολύ κουρασμένος. Ξοδεύει δυνάμεις για φάσεις που ξέρει ότι θα του βγουν 1%. Για να μην πω 1/500, θα του βγουν 1%. Και φαίνεται. Και αν κερδίσει κάτι, θα κερδίσει κάποιο πλάγιο ομάδα του, κάποια κατοχή, μία-δύο φορές από κακό διώξιμο του τερματοφύλακα. Σπρίτ τα οποία μπορεί να τα χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι, σε μια κόντρα, σε μια διεκδίκηση που θα χρειαστεί. Μα φαίνεται, μετά ήρθε η μπάλα πάνω του κάνα δύο φορές και δεν είχε δύναμη να την κρατήσει. Ήταν καταπονεμένος. Εγώ πάντα συγκρίνω τη φετινή χρονιά του Δόνη με εκείνη του Πάουκ του 12. Εγώ θεωρώ ότι εκείνη του 12 ήταν πιο σωστά δομημένη. Απλά ήταν λίγο πιο παρανοϊκό το κλίμα εκτός. Ναι, αλλά ήταν πιο σωστά δομημένη. Δηλαδή το ρόστερ είχε αρκετούς νέους παίκτες, όχι τόσους. Δηλαδή Βέργος, Καμπετζής. Όχι, δεν είχε τόσους πολλούς. Δηλαδή οι παιδιά τα οποία με μηδέν. Ήταν πιο ισορροπημένο το ρόστερ τότε. Ναι. Και μπήκανε πιο ορθολογικά τα παιδιά τα νέα. Νομίζω όμως και μόνο που μπαίνουμε σε διαδικασία τώρα και συζητάμε. Για έναν προβληματισμό για αυτό το Παναθηναϊκό, είναι κέρδος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Γιώργος Δόνης και μας άκουγα, θα έλεγα κάτι έχω κάνει, ρε φίλε. Γιατί χωρίς το μείον 6 είναι πάνω από το να τρώμε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τέταρτος. Ένα βαθμό πάνω. Οπότε είναι πετυχημένος μέχρι τώρα. Σαφώς η συζήτηση γίνεται ναι, για το πώς θα μπορεί αυτό το project να αρχίσει και να λειτουργεί υπό το βάρος της μισής σεζόν, υπό το βάρος της πίεσης για το αποτέλεσμα. Και υπό το βάρος της ανυπαρξίας πλάνου δεύτερη σεζόν. Γιατί δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ το στήριξα αυτό το πλάνο μια σεζόν, το ξαναστηρίζω. Και βέβαια, μπορεί να. Και μπορεί, και μπο, όχι, δεν είναι μόνο το ξαναστηρίζεις. Είναι ότι μπορεί να το ξαναστηρίξεις από την αρχή. Αυτό που βλέπουμε φέτος είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουμε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά να δούμε κάτι παρόμοιο. Αυτό το, πλάνο... να έχει και επιλογή με την αυτό το πλάνο θα μπορούσαμε να το δούμε σε μαζικότερη μορφή και με διαφορετική υφή με τις δεύτερες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά πάλι πηγαίνω σε μια κουβέντα την οποία τη θυμάμαι εδώ και 4 χρόνια. Να προσπαθεί να τη στηρίξει ο ΠΑΟΚ, να επιμένει ο ΠΑΟΚ, να είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει εντός αϊκών σε πράξη. Θα μου πεις. Ναι, το είχε κάνει σε ένα παιχνίδι κυπέλου, τρίτο παιχνίδι κυπέλου ομίλου, όταν ο Βλάνταν Ίβιτς είχε κατεβάσει μια ομάδα, είχε κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20 στον Ολυμπιακό Βόλο. Ναι. Τότε που κάνατε μπούντο, 20 παίκτες. Ήταν μια κίνηση όμως για να δείξει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουμε εμείς να στηριχθούμε, να τα πουλήσουμε, να δείξουμε ότι έχουμε ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα αυτά. Αλλά από εκεί που παίζουν με παιδιά τις ηλικίες τους, σε μια μέρα. Τους φωνάζουν να μπουν να παίξουν με παίκτες οι οποίοι παίζουν την καριέρα τους. Που ξέρουν πως ακόμα θα βγουν στο παιχνίδι. Ιδία. δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Εγώ πιστεύω ότι ο Δόνης είναι ήρεμος και το περίμενε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ευνηδιάζεται. Και εγώ τα ψέματα παιδιά. Τώρα διαχειριστές δεδομένων είναι προπονητές. Δηλαδή, και ο Δόνης είναι εξαιρετικός διαχειριστής δεδομένων. Ναι, ξέρει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα έχει θέμα.
Αν απέφευγε το λάθος ο Μαυρομάτης, ένα πολύ εύκολο λάθος, δηλαδή τώρα δεν, για αυτό το επίπεδο δεν νοείται να γίνει τέτοια λάθη, θα ήταν και, όχι ότι οι άλλοι μετά παίξαν και καμιά άμυνα, εντάξει. Όχι, ναι. Ναι, δεν παίχτηκε τίποτα εκεί μετά, αλλά θα το παίρνει το παιχνίδι, έστω και έτσι. Εκεί πρέπει να σταθούμε τώρα σε αυτά, στις λεπτομέρειες, δηλαδή τώρα ένα ξεκάθαρα λάθος απειρίας του Μαυρομάτη, ο οποίος προσπαθεί το παιδί να παίξει με κάτω την μπάλα, να φανεί πιο ντελικάτος. Μου έλεγε πριν κάτω σε μια κουβέντα εκτός αέρα, πολύ σωστά, κάντο όταν είναι λίγο πιο άνετο το σκορ. Όταν το αποτέλεσμα σε ευνοεί να το κάνεις. Στο 2-0, δεν θα σου πει κανένα. Όπως έχω δει πολλές φορές, θυμάμαι σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, που γίνονται κάτι, δυο τρίπλες και σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και ο κόσμος χειροκροτάει. Χειροκροτάει γιατί το μάτς είναι 3-0. Αν ήταν 0-0, το χέρι θα είχε βγει σαν το τυραμόλα, από το κάγκελο, θα έφτανε πάνω από τον πάγκο του φιλεξενούμενου. Κανονικά. Επίσης, κάτι διαφορετικό που είδαμε προχθές για πρώτη φορά φέτος είναι οι λεγόμενες γιώμες. Έτσι. Στην ελληνική αρκό. Και σου έλεγα πριν. Και καθόλου μυαλό είναι αυτό. Και, αυτό έλεγε στο Θωμά, ότι να έπεσε ο Παναθηναϊκός με γιώμες στο παιχνίδι, για παράδειγμα, στο Παναθηναϊκός Άρης, στο Άρης Παναθηναϊκός, ναι, θα μου ήταν πιο λογικό. Ότι εκεί έχω πιεστεί, έχω χάσει το μυαλό μου και προσπαθώ. Είμαι πίσω στο σκορ. Εδώ έχω μια συνθήκη αγώνα. Έχω κόκκινο στο 85 και πρέπει να γεμίσω, γιατί ναι, δεν μπορώ να δημιουργήσω. Οι συνθήκες ήταν ίδιες. Καλύτερες τώρα, με ένα παίχτη παραπάνω. Και τελώς. Εκεί με προβλημάτισε λίγο η αλλαγή η τρίτη του Γιώργου Δόνη. Δεν κατακρίνουμε, συζητάμε εδώ, ξαναλέω. Βάζει μέσα το Χατζηδωρίδη για να πλαγιοκοπήσει, να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Γιατί με ένα παίχτη λιγότερο αυτοί είχαν. Και κανείς δεν το κάνει αυτό. Και η ομάδα παίζει με σέντρες και γιώμες. Και δεν έχει γίνει αλλαγή ο Βέργος, δηλαδή. Αφού θέλουμε να παίξουμε έτσι, να γίνει αλλαγή ο Βέργος. Να γεμίσω την περιοχή. Αν κοιλάει σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω μπορεί να είναι και κορυφαία. Του Παναθηναϊκού. Έχει εκεί 2-30 μάρια. Ναι. Παλαιστές δηλαδή. Παλαιστές κανονικούς. Τώρα το αριστερό μπακ μου κάνει το μεγάλο εντύπωση. Οι οποίοι πηγαίνουν και παίζουν αυτά τα παιχνίδια εκτός έδρας, γιατί εντός έδρας, όταν δίνεις τόσες δυνάμεις για να περπατήσεις αυτό το κήπεδο, σε όλα τα άλλα σου φαίνονται χαλή. Εδώ πέρα είμαι άνετος. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Κοίταξε, παίξαμε μπάλα στη Λάρισα. Πάμε να παίξουμε και ποδόσφαιρο τώρα κάπου αλλού. Ναι. Θυμήθηκα την παλιά μου γειτονιά, τώρα θα παίξουμε. Από χαλή είναι. Ο Μουνιέ πάντως δείχνει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, κάτι που θα έλεγα ότι ίσως κάνει ο Άλτμαν, που τον είδα μπήκε με διάθεση, ίσως του λείπει και το ποδόσφαιρο τόσο χρονικό διάστημα που ήταν εκτός. Αυτός έχει στοιχεία, αλλά έχει κίνητρο. Τσαπατσούλης. Μπήκε, προσπάθησε, εντάξει. Ναι, δηλαδή, δεν είναι κακός. Εγώ θέλω να βλέπω τον παίχτη, το λέω και στις νεαρότερες ηλικίες. Έχουμε πλάγιο. Πάνε, είσαι επιθετικός, είσαι στο κέντρο. Πάνε, ζητά την μπάλα. Δείξε ότι εγώ θα πάρω την μπάλα. Χτίζεις ηγετικά στοιχεία στο χαρακτήρα σου. Αυτό που κάνει ο Μακέντα. Ναι. Και ο Μακέντα το είναι κάνει. Η ισοπαλία και η μπάλα, εγώ θα πάω να την πάρω. Έτσι είναι μεγάλη παίχτες. Είναι ακριβτό. Ο Μακέντα το κάνει γιατί. Ξαναπιάνω το Μακέντα. Επιστρέφουμε στη κουβέντα που είχες πριν, Θωμά. Γιατί ο Μακέντα νιώθω ότι βρέθηκε στην Ελλάδα και είπε αυτό που λέμε τυπικά να κάνει επανεκκίνηση καριέρα. Το κάνει. Ναι, ναι. Το ζει. Το ζήλιο του, εγώ εδώ πέρα ήρθα να φανώ. Και δεν είναι ότι ήρθε να φανεί. Και δεν είναι ότι ήρθε να φανεί στην ομάδα και να φανεί μόνο αυτός. Ήρθε και βοηθά και όλη την ομάδα. Και αυτό που λέει ο Σταύρος δεν είναι εύκολο. Γιατί κάποτε έπαιζε Μάντσεστερ, δεν ξέρω εγώ, Τσέλσι, και τώρα παίζει με τη Λαμία για τη Λάρισα. Μας ρωτάει ο φίλος ο Πάνος στη σελίδα μας στο replays.gr. Καλησπέρα, λέει, μια ερώτηση, λέει, ο Μιχόγεβιτς υπολογίζεται για επιστροφή του στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ευχαριστώ, συνεχίζει την δουλειά του, εξαιρετική πρόβλημα. Το Μιχόγεβιτς ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ο Μιχόγεβιτς. Και έχει κάνει μια κοιλιά τώρα, είναι η αλήθεια. Μιλάμε για ένα παιδί εκπληκτικό στο build-up. Έχει καλά στοιχεία στο να κουβαλάει την μπάλα και ναι, να τη μοιράζει πριν φτάσει στην μεσαία γραμμή. Δεν το φοβάται, το είχε. Και το έχει. Η τεχνική του είναι καλή, τέλος πάντων, και βλέπει γήπεδο και. Και είναι καλό στη μετάβαση, ναι, και επιθετικά και αμυντικά. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ελαφρύ, τον έχω παρατηρήσει. Για στόπερ στον ΠΑΟΚ. Είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύς. Δηλαδή στην επαφή με τον αντίπαλο συνήθως χάνει. Και από τη σιγουριά του, όλοι αυτοί οι στόπερ που ξέρουν μπάλα, από τη σιγουριά του πολλές φορές κάνει κάτι εύκολα λάθη, απίστευτα. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι στα 22 του είναι ολοκληρωμένος και δεν θα έρθει ποτέ στον ΠΑΟΚ, αλλά για άμεσα να επιστρέψει δεν το βλέπω.
Ναι. Δεν το βλέπω. Είναι εκτίμηση όμως, παιδιά. Δεν υπάρχει απόφαση, φίλε, πάνω. Για να ξέρεις, είναι εκτίμηση αυτό που κάνουμε τώρα. Και εκτίμηση πάνω σε δεδομένα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ποια θα είναι τα δεδομένα το καλοκαίρι. Δηλαδή. Δεν θα είναι. Τι θα ψάξει, δεν ξέρουμε καν αν θα μείνει ο ένας βασικός από τους δύο. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει τρίτος. Όχι... Ο Τόσκα είναι δανεικός, ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης. Πάω και ένα Άγιο Βασίλη. Τεχνικό διευθυντή και στη Ρωβανιέ να τον πάρει. Ο Μάλλον να είναι καλά να πάρει ένα πρωτάθλημα για να. Να πάρει ένα πρωτάθλημα, φαντάζεσαι, σηκώσει κούπα, φίλε. Να είμαι εγώ ο Μιχάλης Λιοντιάδης, έχω παίξει 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ, να μην έχω σηκώσει τίποτα και να δει ο Χατσερίδης μια χρονιά και να πει πρωτάθλημα. Έτσι. Τέλος πάντων. Το βλέπω χλωμό και σε συνδυασμό με τα παιδιά που έχει πάω στην ΚΑΠΑ 20 στη θέση τη συγκεκριμένη. Αναφέρθηκα τις προάλλες του Μιχαηλίδη που θεωρώ, παιδιά, ότι είναι, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε αυτή την ηλικία. Δεν τον έχω δει, το ομολογώ. Ωραία, σκέψου ένα κορμί. Πορτιέρι στα λαδάδικα σε κάλτ σκυλάδικο. Ναι. Εντάξει. Και φάτσα τέτοια. Α, με και... εκπληκτική τεχνική, άγνοια κινδύνου και ίσως την καλύτερη μεγάλη που έχεις δει στον ΠΑΟΚ τελευταία 20 χρόνια. Αριστεροπόδωρο. Και αριστεροπόδωρο. Ναι, το αριστεροπόδωρο ήταν, ναι, ήρθε, ναι, τελευταίο. Ναι. Ήρθε τελευταίο που άμα έρχονταν πρώτο θα έλεγα από την αρχή, όπα, αποκλείεται. Τώρα είναι πρώτο τελευταίο. Ναι. Έχει μία. Το πρόβλημα του συγκεκριμένου παίκτη Μιχαηλίδη θα είναι όταν θα πάει σε επίπεδο πρώτης ομάδας, ότι επειδή δεν βλέπει τους αντιπάλους του τώρα, είναι σαν να παίζει με τα παιδιά του. Θα χρειαστεί. Ναι, ναι. Παίζει με τεράστια άνεση. Κάτι το οποίο αν το κάνει σε επίπεδο ανδρικής ομάδας θα κάνει εύκολα λάθη. Κατάλαβε την νόηση. Είναι, ναι, το πρόβλημα που, ναι, που συζητούσαμε πριν. Ο Μαυρομάτης δεν το έχει. Αυτός το έχει. Απλά μέχρι να πάει στη μετάβαση. Του, αυτό είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν είναι ποδόσφαιρο αγκαλιμιό. Αυτό είναι το πρόβλημα που συζητούσαμε πριν, το πόσο χρήσιμο θα ήταν για τον Μιχαηλίδη και για τον τυχή Μιχαηλίδη, όταν καταλάβαινε ότι ξέρεις τι, δεν θέλω άλλους 19χρονους. Δεν μου προσφέρουν τίποτα, δεν με βελτιώνουν. Δεν με βελτιώνουν να κάνουν 30 παιχνίδια, ναι, με την ΕΣΟ μου. Να πάω σε μια β' εθνική. Αυτό θα ήθελα να. Αυτό πρέπει να φεύγει αλλού. Δηλαδή υπάρχουν... Θα τον κατέστρεφε ένα εξάμηνο, ένα χρόνο σε μια ομάδα β' εθνική. Αν ο ΠΑΟΚ είχε 5 στόπερ λειτουργικά, εννοείται να το κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα με συμβόλαιο. Στο ένα, ναι. Γιατί να πάω να πάρω άλλον αφού έχω αυτόν. Για 4ο-5ο. Εννοείται, μακάρι. Κατάλαβε τι να σου πω. Αν είχα Κοντρέρας, Μάρκος Αντώνιο, Τσιρίλο, Βαρέλα και Κρέσπο. Ναι, μια ακραία περίπτωση. Θα πάει να παίξει στη Ξάνθη, στον Ατρόμητο, οπουδήποτε ξέρω εγώ. Θα παίξει την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θα παίξει. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να πάει σταδιακά. Τι είσαι 19 χρονών. Φέτος θα πάρει τα κύπελα. Τα μικρά και θα δούμε τώρα στο πρωτάθλημα πότε θα σε μπολιάσουμε. Ωραία. Να μπει ορθολογικά όπως μπήκε ο Ακπομ. Ο Ακπομ δεν μπήκε με το καλημέρα να παίξει βασικός. Ο Ακπομ έχει κάνει 4 παιχνίδια, 4-90 λεπτά και πριν από 4 μήνες είχε 6 παιχνίδια εκτός 18ης. Ναι. Και αυτό υπήρχε που... λόγος που έκανε τα 4-90 λεπτά που κρατήθηκε και υπήρχε λόγος και τον ξέρει ο Λουτσέσκου και άρχισε να τον λέει. Δεν ήξερε που πήγαινε και που βρισκόταν. Τι να είναι, μεταξύ μας τώρα θα λέμε. Αυτό. Δεν ήξερε καν να πιέσει. Αυτό λέω. Όχι. Και δεν είναι ότι δεν μπορούσε. Δεν είχε καταλάβει ποιος είναι. Από σένα θέλουμε αυτό. Όταν πιέζει ο Πέρκας εκεί, εσύ πρέπει να πας εκεί. Όταν πιέζει ο Χι εκεί, εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Αυτό δεν το έχει αντανακλαστικά. Δεν το έχει μηχανικά. Τώρα το έχει. Και παίζει. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκο όταν το ρώτησε. Όπως και θα είναι θέμα να αρχίσει να καταλαβαίνει τι θα κάνει όταν θα παίξει με τον Πέλκα. Mm. Να μην κάνουν τα ίδια πράγματα. Ναι. Λεπτομέρεια φαίνεται αυτό. Αν στο παιχνίδι, παιχνίδι τη δεις ότι δύο παίκτες πάνε σε έναν και γίνεται εύκολη πάσα και ξαφνικά ο αντίπαλος, ενώ εσύ πιέζεις μπροστά και έχεις βάλει δύο παίκτες στη μεγάλη σου περιοχή και δύο παίκτες στη μεσαία και σου περάσουν φάση στην πλάτη, θα αρχίσεις να λες: Α, μου κάνουν εύκολα φάση. Γι' αυτό σου κάνω. Φάση γιατί πέταξε ένα τέσσερις παίκτες στις φάσεις με μία πάσα. Ναι. Γενικά πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας από τους παίκτες που δεν χρειάζεται να το στείλεις αλλού. Αλλά πρέπει να το εξηγήσεις ότι αδερφέ, φέτος έχεις 5 παιχνίδια. Θα προπονηθείς με τα τρικό, θα παίξεις 3-4 φιλικά και στα επίσημα άλλα 5. Σε βλέπω. Και όχι 90 λεπτά. Να ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Και μετά την επόμενη χρονιά 15 και στα 22 σου γίνει βασικός. 22 βασικός στον ΠΑΟΚ στόπερ. Θυμάσαι κανέναν εσύ. Βασικό και αντικατάσταση 22 χρονών στον ΠΑΟΚ στόπερ. Όχι.
σε χρονιές που δεν είχαμε μαντήλι με το ζόρι. Τώρα να σας πω την ιστορία με το Μελίση. Ίσως μαζί μας αυτή τη ζώνη. Όχι. Στο πάνω που λέει. Μαλώσαμε με τον Δημητρέσκου γιατί τον έβαζε στα φιλικά. Ούτε σένα. Μελίση. Ούτε σένα. Ούτε σένα. Και μαλώσαμε με συνάδελφο. Λέμε τον έχουμε εδώ. Βάλε τον δούμε. Δεν τον έχουμε δει ποτέ, ρε φίλε. Τον είχαμε πέρα το Γενάρη. Και μπαίνει σε ένα φιλικό με τη Σωσό και εμφανίζεται ο. Πώς το λένε, ο Μπεκεμπάουερ της Εδέσης. Και λες και ο Πάουκ πήρε 2,1 από αυτό. Ο Μελής έκανε εκείνο και το φιλικό και μετά έκανε 46 παιχνίδια πρωταθλήματος συνεχόμενα. Ναι. 46 παιχνίδια αμυντικός. Αμυντικός. Το οποίο σημαίνει δεν έλειψε ούτε από τραυματισμό, ούτε από κάρτα. Mm. Και δεν έλειψε από κάρτα όχι από μια ομάδα η οποία έχει όλους τους διαιτητές. Ναι, ναι. Έτσι. Mm. Από μια ομάδα που είχε τα θέματα της τότε. Είχε τα θέματα της. Αυτός είναι ο τελευταίος που καθιερώθηκε σε μικρή ηλικία και πουλήθηκε. Κάτι άλλο, ο Στόπερ δεν θυμάμαι. Εδώ υπάρχει ο χώρος λοιπόν. Γιατί να το δώσει ο Μιχαηλίδη άλλο. Κράτο εδώ. Θα έχει ευκαιρία να πάω, ξέρω εγώ, πάνε όλα καλά και τις επόμενες δύο εβδομάδες πάρει τους βαθμούς που θέλει για να μην αγχώνεται για το πρωτάθλημα. Θα υπάρχει ευκαιρία και στη διάρκεια της σεζόν να δώσει χώρο. Γιατί δεν έχει ρωτήσει ο Στόπερ. Θα παίζει με τελικό κυπέλλο. Έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Λέμε τώρα ένα ευνοϊκό σενάριο. Κρίσιμε σε δύο εβδομάδες αγωνιστικά και νομίζω είναι ένα καλό κίνητρο για την εκπομπή μας να μείνουμε καθαρά στα αγωνιστικά θέματα. Κοίτα, στις άλλες εκπομπές το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ασχοληθεί κανείς με τα ποδοσφαιρικά θέματα. Έτσι. Ας έχουμε το αποκλειστικό λοιπόν. Ας έχουμε μία ώρα. Ναι. Μπορεί να μας έρθει μήνυμα, παιδιά, πότε θα βγει ο διαιτητής. Ναι, πότε θα βγει. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέμε, όλα τα βλέπουμε. Ο διαιτητής είναι ξένος. Άρα λοιπόν έχουμε έναν λιγότερο ταγκά ότι ποιος είναι αυτός και έπαιξε τότε τον 5ο του 1821 το Τρίγλια, Παουλούφ και έφερε. Επειδή πάντα οι συζητήσεις στην Ελλάδα ξεκινάνε, έκανε χέρι ο Μάνταλος. Είχε κάνει χέρι ο Βιρίνα και λες τι ώρα είναι, 9.30. Στις 11 μπαίνει στην ίδια συζήτηση και έχουμε φτάσει στο πέναλτι του Παπουτσέλη. Ναι, ναι. ναι. Και μετά έχουμε φτάσει. Δηλαδή υπολογίζει με την ώρα, λες σε 40 λεπτά, 45 λεπτά, θα πάμε εκεί, δεν γίνεται. Θα φτάσουμε. Ο Βάσο Λιμπούδη που συνεργάζεται μαζί μα. Μα έδωσε μια οπτική στη σελίδα για την φάση του Μάνταλου διαφορετική. Μέσα από το βίντεο. Φαίνεται δηλαδή ότι ο διαιτητής μπορεί να καλύπτει το σώμα του Πανιωνίου και το κρεμάει βοηθός. Αυτό εμείς δεν το σκεφτήκαμε αντανακλαστικά. Λέμε ο Ευαγγέλου μάσε και δεν το έδωσε. Μα εμείς έχουμε δει και, έχουμε και, και 12 ριπλέ μετά το χέρι. Ναι. Το οποίο αρχίζουμε και λέμε πώς δεν το δε. Μα αποκλείται να μην το δε. Μα το είδε και έκλεισε τα μάτια του. Όχι. Μα το είδε και του κλείσε κάποιο το οπτικό πεδίο και κάποιο άλλο. Που έπρεπε να το δει, δεν το είδε, δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη, δεν ρωτήθηκε. Σε αυτά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Όχι. Γιατί είναι θέμα το αν ο διαιτητής επικοινώνησε με τον βοηθό και του είπε τι γίνεται. Λοιπόν, το λήξαμε και έχουμε πάρει και ναι, χρόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανάλυσε το paripress.gr. 2 με 3 ήμασταν εδώ. Καθαρά ποδοσφαιρική κουβέντα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με εσάς για αύριο το μεσημέρι στις 2. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Bye.